Γεια σας φίλε και φίλοι, σήμερα εδώ στο Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος θα δούμε και τα εξής. Με εντολή Βαρδινογιάννη μετά τις δημοσκοπήσεις, το μήνυμα που πέρασε ο Κασελάκης στο Σταρ και γιατί ο Μητσοτάκης ανοίγει σαμπάνιες για τις ευρωεκλογέ. Νέος πόλεμος κατά των μετρητών. Στο στόχαστρο μπαίνουν τώρα και αυτές οι συναλλαγές. Ξέσπασμα για να κόπουλο κατά Μαξίμου μετά την συμφιλίωση και τα τραπεζώματα σε όλη την κυβέρνηση τι συμβαίνει με τις νέες ταυτότητες, γιατί τα δημοσιεύματα τονίζουν ότι εξυπηρετούνται από την Ελλάς και τα έκτακτα ραντεβού, αυτά που μέχρι πριν ακύρωναν οι αστυνομικοί για να σπρώξουν τους πολίτες και να πάρουν την ψηφιακή ταυτότητα. Κλαίει όλη η Ελλάδα με την γιαγιά της Θεσσαλίας που εντοπίστηκε αβοήθητη με το μικρό της εγγόνι να δίνει μάχη για να σώσει το σπίτι από τις λάσπες και τη μούχλα. Σάλος στην Τουρκία για πώληση της Αγία Σοφιά στο Βατικανό έναντι 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι απάντησε η κυβέρνηση Ερντογάν και γιατί οι Τούρκοι βρίζουν τώρα όσους ξαναψήφισαν τον Τούρκο πρόεδρο. Αν σας θυμίζει κάτι, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσω το βίντεο, άνοιξαν οι ουρανοί και στην Αττική με μια ξαφνική καταιγίδα παρά τις προβλέψεις ότι η Έλιας μας εγκαταλείπει. Προσωπικά, μπορώ να σας πω ότι δεν μου ήρθε κανένα μήνυμα από το 112, όπως αυτό που εστάλει κατά λάθο τη μέρα που δεν έπεσε ούτε σταγόνα. Για τέτοια αξιοπιστία μιλάμε και γι' αυτό το αναφέρω. Με αφορμή και τη νέα πλημμύρα στο Βόλο για την οποία πάλι οι γνωστοί έριξαν το φταίξιμο στον καιρό και σε λάθο κτίσιμο των δρόμων, εκεί που ήταν τα ποτάμια, τα ξέρουμε όλα, αυτά τα έχουμε μάθει πια, στο φω τη δημοσιότητα ήρθε μια περίπτωση από τη Θεσσαλία. Πρόκειται για μια γιαγιά που εντοπίστηκε από εθελοντές να παλεύει αβοήθητη μαζί με το μικρό τη εγκονάκι για να σώσει το σπίτι από τι λάσπε και τη μούχλα. Είναι μόνο μία από τις χιλιάδες περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν τις τεράστιες καταστροφές ακούγοντας μόνο δικαιολογίες και υποσχέσεις από τους κυβερνώντες και πολλές από αυτές δεν γίνονται και καθόλου γνωστές. Θέλω να κοιτάξουμε όλοι στα μάτια αυτή τη γιαγιά που είναι σε απόγνωση και βγάζει λιγμούς την ώρα που φτάνουν οι εθελοντές. Να την κοιτάξουμε στα μάτια για να καταλάβουμε σε ποια Ελλάδα ζούμε εν έτη 2023. Κωριτσά. Κατεβάστε τα απλώματα. Τα πάντα, φαγητά, μακαρόνια, τα πάντα. Θα μου πείτε τα πάντα. Μόνοι σα καθαρίζετε εδώ, κανεί δεν υπάρχει, ε. Εμεί έχουμε φέρει τα πάντα. Θα, θα σα δείξουμε τι έχουμε φέρει, ό,τι χρειάζεστε να, μας μα πείτε. Και για το μωράκι σα έχω. Όχι, μου. Δεν ξέρω τι να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνει. Να δακρύσω, να εξοργιστώ. Αυτή όμως είναι η πραγματική εικόνα της χώρας μας σήμερα. Άνθρωποι αβοήθητοι και εγκαταλελειμμένοι που το πολιτικό σύστημα ζητάει με θράσος την ψήφο τους για τις δημοτικές εκλογές και σε λίγο θα τους ζητήσει το ίδιο και για τις ευρωεκλογές προτεραιότητα για αυτό το πολιτικό σύστημα μέχρι να έρθει κάποια νέα καταστροφή που θα κυριαρχήσει για λίγες μέρες την επικαιρότητα είναι τώρα πώς θα πάρουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα περισσότερους δήμους και ποσοστά στις ευρωεκλογέ. Γι' αυτό το λόγο άρχισαν να πέσουν πάλι οι δημοσκοπήσεις. Το τελευταίο 24ο δεν βγήκε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις μαζί. Όσο και αν προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις, οι συγκεκριμένες εμφάνισαν ένα κοινό χαρακτηριστικό που εμένα μου θυμίζει τον κλασικό Έλληνα ψηφοφόρο. Το γενικό συμπέρασμα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι πολίτες μέσα και από τις τρεις δημοσκοπήσεις είναι η αποτυχία του επιτελικού κράτους απέναντι στις καταστροφές αλλά και στην ακρίβεια. Παρόλα αυτά όμως, η Νέα Δημοκρατία είναι παρά μία μονάδα πιο κάτω στα ίδια ποσοστά που πήρε στις πρόσφατες εκλογές, ενώ ο Κασελάκης δείχνει να μην τραβάει με ομοίως ελαφρά πτώση για το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ψηφοφόροι δηλαδή ετοιμάζονται να ψηφίσουν πάλι τα ίδια κι ας κλαίγονται και ας καταστρέφονται. Είναι όπως αυτοί που λένε ότι δεν παρακολουθούν πλέον τα κανάλια και αμέσως μετά λιώνουν το τηλεκοντρόλ για να προλάβουν τα νέα reality και τις σειρές στην τηλεόραση. Εξάλλου οι ομοιότητες με reality επιβίωση ή φάρμας είναι πολλέ για ένα μεγάλο μέρο του εκλογικού σώματο. Κακά τα ψέματα. Δεν βγαίνουν από το Μαντρί, ούτε ακόμα και αν έτσι αναγκάζονται να επιβιώσουν, να δώσουν μάχη για τη ζωή του μέσα από αλληπάλληλε καταστροφέ. Μαζί με την εμφάνιση των δημοσκοπήσεων έγινε και η πρώτη του Κασελάκη ω πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το κανάλι του Βαρδινογιάννη ήταν αυτό που είχε την τιμητική του, και ενώ ακούγονται φήμε ότι έχει και αυτός λόγους για να προωθεί τον Στέφανο. Το δελτίο του Στάρ ήταν κάτι παραπάνω από φιλικό, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Κασελάκη με ερωτήσεις της Ζαχαρέα που τέριαζαν στο πολιτικό lifestyle, αυτό το καινούριο στυλ που θέλει να προωθεί ο ίδιος. Το βασικό μήνυμα το οποίο πέρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που λέγεται ότι μάλλον θα υπηρετήσει για λίγες μέρες το ναυτικό ήταν ότι εκπροσωπεί την πατριωτική αριστερά. Αγαπητέ πατριώτη, κύριε Κασελάκη, θα ήθελα να μου πείτε πώς θα μπορέσετε εσείς να υπηρετήσετε μόλις 20 μέρες, όπως ακούγεται, θα προλάβετε και την προπαίδευση. Γιατί εγώ υπηρέτησα 21 μήνες. Είναι όμως αυτό με την πατριωτική αριστερά το βασικό αφήγημα Κασελάκη σε μία προσπάθεια να πάρει ψήφους από το Μητσοτάκη πριν αυτές καταλήξουν στα μικρά κόμματα. Λίγες ώρες αργότερα στο γραφείο του στη Βουλή, ο Στέφανος Κασελάκης θα μιλήσει για φωτιά που βάζει στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, φέρνοντας κάτι το εντελώς καινούριο με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Μεταξύ μας τώρα, αλλά αν κάποιος άλλος <χαι> λέγε για φωτιά κατά του πολιτικού συστήματος, έστω και μεταφορικά, θα τον είχαν σταμπάρει ως ακραίο. Όταν όμως το λέει ο Κασελάκης, δεν τρέχει τίποτα. Ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να περάσει πολύ εύκολα από την κρίνια στην αγκαλιά των κυβερνότων και ξανά πίσω στην κρίνια, όπως οι ψηφοφόροι που λέγαμε πριν στις δημοσκοπήσεις, είναι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ο πρόεδρος της Βιανέξ ήταν, όπως θυμόμαστε όλοι, νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα social media, όταν κατακεράβουν την κυβέρνηση για τα lockdown, την υποχρεωτικότητα και τα μέτρα. Όταν έληξαν τα μέτρα, άρχισε τις αγκαλιές, τα χαμόγελα και τα τραπεζώματα στου ίδιου που μέχρι χθε στόλιζε με μπινελίκια. Από κοντά και αγαπημένοι εμφανίζονταν με τον Θάνο Πλεύρη, τον άδων Γεωργιάδη, τον Μπατούλη, μέχρι τον Κώστα Καραμαλή, τον Μεγάλο, τον Μικρό, αλλά και τον Ανιψιό του Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη. Και όλα αυτά, όπω λέει ο ίδιο, ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν για δουλειά. Να όμως που επέστρεψε πάλι στα βίντεο οργής κατά του Μαξίμου, καταγγέλλοντας τώρα την Υφυπουργό Υγείας για περίεργες πρακτικές που δημιουργούν πρόβλημα στα φάρμακα που πουλάει η εταιρεία του και ότι από κάπου τα αρπάζει η Αγαπηδάκη. Ε, αγαπηδάκη, ένα θα σου πω μόνο. Τις διατριβές που έχεις γράψει για τις εταιρείες στις οποίες δούλευες και όλες όλος τυχαίως είναι θετικές για τις εταιρείες όλες αυτές θα βγουν στην επιφάνεια να μάθει ο κόσμος τι άνθρωπος είσαι και πώς κάνεις τις δουλειές σου και πώς, και πώς βρέθηκες στη θέση την οποία βρέθηκες τι δουλίτσες κάνεις με το, με το φιλικό περιβάλλον και του συγγενείς εκεί στο, μα, στο μαξί μου όλα! Όταν εμένα κουκλίτσα μου με παρακαλούσατε η κυβέρνησή σας κατουρημένες ποδιές για να σας τα φέρω και παρόλο που χάνω το έκανα για τον Έλληνα. Και γιατί με παρακαλούσε να σου φέρνω κι άλλα για να έχει. Θέλει δηλαδή ο πολίτη, εκτό από τα 9 ευρώ που θα πάει να δώσει στο φαρμακοπιό να πάει να δώσει και το 20-50-100 στο γιατρό, έτσι και να ταλαιπωρηθεί να παίρνει στην ουρά. Χωρί όφελο στην κυβέρνηση και να τα βάλω λεγο στον κόλπο. <Κι> για βγει και εξήγησε τα αυτά στον ελληνικό λόγο γιατί το κάνει. Γιατί εμένα το μόνο που μου πάει στο μυαλό είναι ότι έχει πληρωθεί, κύριε, κυρί, κυρία μου. Ξανά λοιπόν στο ίδιο στυλ επέστρεψε ο Δημήτρη Γιανακόπουλο όπω τον είχαμε συνηθίσει, συνήθω μέσα από το αυτοκίνητό του να κατακεραυνώνει όλους αυτούς που αποφάσιζαν αυτά που βιώσαμε με τον 19, μόνο που τώρα είναι για άλλο λόγο. Ο πρώτος που έπρεπε να ξέρει με ποιον έχει να κάνει είναι ο ίδιος ο Δημήτρης Γιανακόπουλος όταν αγκάλιασε την κυβέρνηση που μέχρι χθε την σφυροκοπούσε ανελέητα. Δεν είναι βέβαια και ο πρώτος μεγάλο μεγαλοεπιχειρηματίας πρόεδρος που κράζει όταν θίγονται τα συμφέροντά του είτε έχει δίκιο είτε όχι. Την ίδια πρακτική έχει ακολουθήσει ούκο λίγες φορές και ο Βαγγέλης Μαρινάκης που όταν θίγονται και τα δικά του συμφέροντα θυμάται τις υποκλοπές και το καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά μετά στην πορεία κάτι αλλάζει. Συνεχίζονται για μία ακόμα ημέρα τα δημοσιεύματα που θέλουν να δείξουν ότι οι πολίτες τρέχουν να προλάβουν για να πάρουν τις νέες ταυτότητες. Όπως μας ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης που έλεγαν ακριβώς τα ίδια και για τα τσιμπηματάκια, η ζήτηση είναι αυξημένη και τα ραντεβού έχουν διπλασιαστεί. Επίσης μαθαίνουμε ότι για αυτούς τους λόγους θα ανοίξουν ραντεβού και για το Δεκέμβριο από τώρα και μας υπενθυμίζουν ότι η Ελλάς εξυπηρετεί παράλληλα και τα έκτακτα ραντεβού. Αυτά για απώλεια, φθορά, παλιά ταυτότητα ή για ανήμπορους πολίτες. Είναι τα ραντεβού που όπως μου είχατε καταγγείλει και εσείς, ακύρωναν το καλοκαίρι σπρώχνοντας έτσι τους πολίτες τον Σεπτέμβριο για να πάρουν την ψηφιακή ταυτότητα κάνοντας το χατήρι και πραγματοποιώντας την εντολή της κυβέρνησης. Τότε έβαζαν εμπόδια στα ραντεβού, τώρα, επειδή πρόκειται για τη νέα ταυτότητα, στρώνουν και κόκκινο χαλί. Σε λίγο θα μοιράζουν και δωράκια όπω έκαναν με το ξέρετε πιο. Στα οικονομικά, τώρα η κυβέρνηση ξεκίνησε νέο πόλεμο κατά των μετρητών, βάζοντα στο στόχαστρο 40.000 μεταβιβά ακινήτων που έγιναν με τέτοιε πληρωμέ. Πληρωμέ με μετρητά. Η εφορία βάζει στο στόχαστρο, μεταβιβάσει μέχρι και 2,5 χρόνια πριν ελέγχοντάς τι ως ύποπτε για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα, μόνο και μόνο επειδή έγιναν αποκλειστικά με μετρητά. Η ΑΔΕ θα κοσκινήσει περιπτώσει ακινήτων που μεταβιβάστηκαν από τον Μάρτιο του 2021 και οι πολίτε που δαπάνησαν συνολικά 462 εκατομμύρια ευρώ θα λογίζονται ως ύποπτοι για μαύρο χρήμα μέχρι να αποδείξουν από πού ακριβώς προήλθαν τα ποσά σε κάθε μεταβίβαση. Άρα και η εφορία θα εξετάσει και τους ξένους που δαπανούν εκατομμύρια και με φουσκωμένες τιμές για να αγοράσουν σπίτι και έτσι να κερδίσουν και τη χρυσή βίζα. Μήπως <χει> λοιπόν, ξέρουν δηλαδή από πού προέρχονται τα δικά τους χρήματα ή βάζει μόνο στο στόχαστρο τους Έλληνες πολίτες και τους εξετάζει όλους λες και είναι φοροφυγάδες. Και αν κάποιο αποταμίευε μετρητά κάτω από το στρώμα του, στο σπίτι του, στον τουλάπι του, οπουδήποτε, απαγορεύεται και αυτό πλέον. Περνάμε στα ελληνοτουρκικά, καθώ από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών μάθαμε ότι θα τον επισκεφτεί ο ομόλογο του Νίκο Δένδια με ατζέντα τι θετικέ εξελίξει για να πάρει η Τουρκία τα F16. Ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από το πολυσέλιδο κατηγορητήριο κατά του Μενέντε που είχε μπλοκάρει τα F16 για του Τούρκου και ο Δένδια πάει για να κλειστεί η συμφωνία. Τόσε μέρε η ελληνική κυβέρνηση κάνει ουσιαστικά την πάπια αντί να στηρίζει τον Φιλέννα γερουσιαστή Μενέντε, ενώ εντελώ τυχαία ρε παιδί μου, ο αντικαταστάτη του είναι υπέρ στο να δοθούν τα μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία. Νούμερο 1 είδηση πάντως στη γειτονική χώρα είναι αυτή που μιλάει για πώληση της Αγίας Σοφιάς έναντι 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Βατικανό. Ο συνάδελφος Κοσμάς Καραίσκος θα μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα, όπως και για την τραγική οικονομική κατάσταση των Τούρκων που έχουν φτάσει στο σημείο να βρίζουν αυτούς που ξαναψήφισαν τον Ερντογάν. Αν σας θυμίζει κάτι με τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησε στην Τουρκία η είδηση σε διάφορους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως πουλήθηκε η Αγία Σοφία για 38 δις στο Βατικανό. Αυτή η είδηση διαψεύστηκε επίσημα από την διεύθυνση Παρα, αγώνα ενάντια στην παραπληροφόρηση είναι μια κρατική υπηρεσία η οποία υπάγεται και αυτή στην Τουρκική Προεδρία. Η Τουρκική Προεδρία, να θυμίσουμε ότι έχει δεκάδε τέτοιε διευθύνσει, και εκεί λοιπόν αναφέρεται, αναφέρεται και σχετικά με την Αγία Σοφία δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι δεν είναι αληθέ ότι πωλήθηκε, και δεύτερον, ότι η επισκευή που θα διαρκέσει αρκετά χρόνια δεν σημαίνει και το κλείσιμο τη Αγία Σοφία. Δηλαδή θα γίνεται σταδιακά και θα κλείνει ένα κομμάτι και παράλληλα θα είναι ανοιχτό. Ήδη σε αυτή σίγουρα έχει να κάνει με το άσχημο οικονομικό κλίμα που υπάρχει στην Τουρκία. Είδαμε νέους να μιλάνε στην κάμερα πια και να ουσιαστικά να καθιβρίζουν τους ψηφοφόρου του Ερντογάν, λέγοντα ότι εμεί ω νέοι το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώ θα την κάνουμε, πώ θα φύγουμε από εδώ πέρα και αυτοί οι οποίοι τον ψήφισαν να σέρνονται κάτω από την πείνα. Έτσι ακριβώ είπε ένα νεολαίο. Τα ενίκια στην Κωνσταντινούπολη είναι πανάκριβα, ενώ και 500.000 αγρότε τα τελευταία χρόνια εγκατέλειψαν την εργασία τους και έφυγαν είτε για μεγάλες πόλεις είτε για το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή η Βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο, Κόμματο δηλαδή τη Αξιωματική Αντιπολίτευση στην Τουρκία, κυρία Ερσεβέρ, υπέβαλε ένα ερώτημα προ τον αρμόδιο αντιπρόεδρο τη τουρκική κυβέρνηση, Τζεβδέτ Γιλμά, σχετικά με τον αριθμό των αεροσκαφών και των οχημάτων που διαθέτει η τουρκική Προεδρία. Επειδή ξέρετε, το, προ... το προηγούμενο διάστημα στάλθηκε μια οδηγία προς όλες τις κρατικές υπηρεσίες για περικοπές. Ε, σου λέει στα πλαίσια αυτά θα, λογικά θα πρέπει να υπάρχουν και στην Προεδρία περικοπές. Υπέβαλε λοιπόν αυτό το ερώτημα και το αστείο είναι ότι η απάντηση που της δόθηκε έλεγε ότι διατίθενται όσα χρειάζονται. Αυτά. Δηλαδή προφανώς δεν έχει γίνει καμία περικοπή γι' αυτό και δεν το δηλώνουν. Αλλιώς γιατί να μην το πούνε. Κοσμά ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε πριν σας αποχαιρετήσω πρέπει να μεταφέρω ορισμένα δικά σας παράπονα. Πολλοί μου αναφέρετε ότι ενώ κάνατε εγγραφή και πατήσατε και τον καμπανάκι με το όλες οι ειδοποιήσεις είναι η διαδικασία για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν δημοσιεύετε καινούριο βίντεο τελικά δεν σας έρχεται καμία. Επίσης για μία ακόμα φορά πολύ παραπονιέστε ότι ενώ παρακολουθείτε βίντεο αυτού του καναλιού, ξαφνικά κόβεται ο ήχος, δεν υπάρχει ήχος από την αρχή ή ότι κάτι συμβαίνει και σας πετάει να δείτε άλλο βίντεο και έτσι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε. Έχω αναφέρει πολλές φορές αυτά τα προβλήματα στο YouTube, δυστυχώς όμως όπως διαπιστώνετε κι εσείς, δεν αλλάζει τίποτα και δεν είναι και στο χέρι μου. Μην μου ρίχνετε εμένα το φταίξιμο. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Μπορείτε να το καταλάβετε από το αποτέλεσμα που έχουν. Δηλαδή, κάθε τόσο μείωση της απήχησης που έχει αυτή η ανεξάρτητη φωνή και είναι απλό και ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πολλά. Η ίστατη λύση είναι να ρίχνετε καθημερινά μία ματιά και στα τρία μας κανάλια, όπου όλο και κάποιο καινούριο βίντεο θα βρείτε. Από μένα καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια χαρά.